σήμερα τα οποία είπες, εκτός αν τα λες ως παράδειγμα. Όχι, παράδειγμα τα λέω. Ναι. Μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι δυστυχώς. Ναι. Αλλά λέμε τώρα. Ναι, οι ροές στις οποίες καταγράφει το συντονιστικό αφορούν όλο τον κόσμο ο οποίος αυτές τις μέρες περνάει μέσα. Άρα μέσα στις 33.000 αυτοί που λες εσύ ότι έχουν παραμείνει στην Ελλάδα είναι και οι παράτυποι μετανάστες ή μόνο πρόσφυγες. Ξαναρωτάω. Και σου επαναλαμβάνω. Η εικόνα η οποία υπάρχει είναι ότι το 90% αυτών των ανθρώπων είναι πρόσφυγες. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα. Όλοι αυτούς τους καταβλισμούς, ας πούμε, τρώνε κανονικά δύο φορές τη μέρα. Πώς είναι το σύστημα? Τρεις. Έχει μια σημασία να λέμε, επειδή μαγειρεύει και ο στρατός και, ναι, και μοιράζει. Κάθε φορά που λέει ο στρατός τόσες μερίδες, είναι επί τρία. Δηλαδή, επί τρία. Ναι. Ανθρωποημέρες. Δηλαδή διατροφή ανθρώπου. Μια πλήρη διατροφή για την ημέρα. Ναι. Τρία γεύματα σήμερα. Πάντως και ο κατάλογος που έχεις βάλει, το επιμένω εγώ γιατί είναι σημαντικό, γιατί εδώ γύρονται οι αφισβητήσεις για το πόσοι είναι εδώ μέσα στην Ελλάδα. Η συνοπτική κατάσταση προσφυγικών ροών προφανώς αναφέρονται σε πρόσφυγες, έτσι. Ναι, γιατί αυτός ο οποίος κατεβαίνει όμως στο hot spot τον καταγράφει στην Κόη, στη Λέσβο. Είτε είναι Αφγανός, είτε είναι Μαροκίνος, είτε είναι Σύριος. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αναφέρονται εδώ οι προσφυγικές μέσα. Αυτό, είναι αυτή. Αυτό λέω. Διευκρινίστε λοιπόν, το πάντως άμα... Okay, στην περίπτωση... Δηλαδή οι Αφγανοί που ήταν χθες στην πλατεία Βικτωρίας, ναι, που απομακρύθηκαν, οι 400-500 πόσοι ήταν, 300. Συμπεριλαμβάνονται μέσα εδώ. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα της προσφυγικής ιδιότητας είναι ένα σύνθετο νομικό θέμα το οποίο καλύπτεται από κριτήρια τα οποία θέτει ο ΙΕ και συνήθως γίνεται και εξατομικευμένα και γι' αυτό βλέπουμε διάφορες χώρες, δηλαδή είδαμε χθες Σερβία να διώχνει κόσμο επειδή θεωρούσε ότι αφού δεν προέρχεσαι από το Χαλέπι που έχει γίνει αμοχάλικο, αλλά από τη Δαμασκό που ψηλοστέκει όρθια, δεν έχει κίνδυνο. Δηλαδή είναι εντάξει μια τραγική κατάσταση. Λοιπόν, από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοι, έχει συζητήσει να φύγει γιατί έχει κάποια σύσκεψη. Οπότε ευχαριστούμε πολύ. Και να βγάλει τη σημερινή φωτογραφία προφανώς. Τη ημέρα. Λοιπόν. Λίγο αργότερα θα έχετε. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Κυρίτση. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε εσά.